Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των μίντια βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του 18ου Συνεδρίου Infocom World 2016 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μεγαλύτερων εγχώριων αλλά και διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς. Σε γενικές γραμμές, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την οργάνωση, ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια τόσο για το επίπεδο της οργάνωσης όσο για το επίπεδο των ίδιων των ομιλητών που συμμετείχαν. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση φετινή. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η καλύτερη των τελευταίων τριών τουλάχιστον χρόνων που εγώ αποτελώ μέρος αυτής της ομάδας που την οργάνωνε. Η αγορά φαίνεται να βγαίνει από το καβούκι της. Δηλαδή είδαμε πάρα πολλές εταιρείες να συμμετέχουν ενεργά στο συγκεκριμένο συνέδριο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια ακτίδα στο φως του τούνελ ότι μάλλον βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση. Αποφασίζουν να βγουν δυναμικά προς τα έξω, να δηλώσουν παρόν στις εξελίξεις. Και ειδικά στη φετινή διοργάνωση υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από όλες τις εταιρείες για να βρίσκονται εδώ σε αυτό το ετήσιο ραντεβού της αγοράς και να είναι και αυτές συμμέτοχοι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Περισσότεροι από 3.000 σύνεδροι έδωσαν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού της ψηφιακής αγοράς. Παράλληλα, η φετινή συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναδιάρθρωση του τεχνολογικού, επενδυτικού και στρατηγικού προσανατολισμού του επιχειρηματικού κλάδου. Οι επενδύσεις δίχτυα νέας γενιάς είναι ένας μονόδρομος. Και θα πρέπει να βασιστούν στην τεχνολογία των οπτικών ινών, η οποία είναι μελλοντικά βιώσιμη τεχνολογία, στην οποία θα μπορεί να βασιστεί η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών στα επόμενα χρόνια. Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς, είναι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα σωστά ρυθμισμένο περιβάλλον, το οποίο να διασφαλίζει τόσο τις επενδύσεις που έχουν γίνει, αλλά να προσφέρει και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους παρόχους και σίγουρα να αναπτύσσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η απονομή των Infocom Awards, όπου επιβραβεύτηκαν οι άνθρωποι καθώς και οι δράσεις που ξεχώρισαν στον ψηφιακό κόσμο. Τηλεοπτικός χορηγός του συνεδρίου ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC.